Θα προσπαθήσω να το κλείσω από την πλευρά του πελάτη. Okay. Οι προηγούμενοι συνάδελφοι νομίζω έκαναν μια εξαιρετική δουλειά να μας πούνε τα υπόλοιπα, να το πάμε μέχρι τον πελάτη. Και να πούμε τον πελάτη. Τεχνολογία, μπήκαμε στο σπίτι να δούμε λίγο. Και ο πελάτης τι ζητάει. Τι ζητάει και ο πελάτης και ποια είναι η δική του οπτική. Καταρχήν, οι συνάδελφοι τα ανέλησαν εξαιρετικά. Εγώ να πω πολύ γρήγορα. Τι σημαίνει για τον πελάτη αυτά τα δίκτυα νέας γενιάς. Όταν καταλαβαίνει ότι μπορούμε να του δώσουμε μια ταχύτητα πάνω από την παραδοσιακή, το ADSL που λέμε και γνωρίζουμε. Καταρχήν μιλάμε για ταχύτητα. Εδώ θέλω να γίνω λίγο συγκεκριμένος. Μιλάμε και για upload. Είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα, θέλουμε να ανεβάζουμε πια. Δεν κατεβάζουμε μόνο. Και σίγουρα, video streaming. Το ανέλησαν και οι συνάδελφοι. Αξιοπιστία. Σταθερότερη σύνδεση. Θα την επιτύχουμε καλύτερα και με την οπτική ίνα, όπως μας το ανέλησε και ο τηλέμαχος. Φυσικά, η ταυτόχρονη χρήση. Πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε υψηλή απόδοση με ταυτόχρονη χρήση από πολλές συνδεδεμένες συσκευές. Είτε αυτό είναι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για νοικοκυριό, είτε μιλάμε για διασυνδεδεμένες συσκευές. Και στο τέλος, πλησιάζει η εποχή που αυτό που ακούμε ή αυτό που μας υπόσχονται οι πάροχοι θα είναι κοντά στην πραγματικότητα, γιατί οι νέες τεχνολογίες φέρνουν την πραγματική ταχύτητα πολύ πιο κοντά στην ονομαστική. Εν τέλει, και με μία κουβέντα σε ό,τι αφορά το νοικοκυριό, οι NGA τεχνολογίες αυξάνουν και τον αριθμό και την ποικιλία και την αξιοπιστία και τις δυνατότητες που έχουν οι διασυνδεδεμένες συσκευές μέσα στο σπίτι. Καταρχήν, όπως σωστά ανέφερε, αν θυμάμαι καλά, ο τηλέμαχος, η διείσδυση του ίντερνετ έχει μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξής της. Ταυτόχρονα βλέπουμε έναν αρκετά καλό ρυθμό ανάπτυξης των δικτύων νέας γενιάς. Εδώ όμως βλέπουμε ταχύτητες πάνω από τα 30. Δεν μιλάμε για ταχύτητες πάνω από τα 100. Ακόμα είναι μικρό, αλλά ανεβαίνει. Ισχύει. Αυτό που επίσης αυξάνεται είναι η διείσδυση των επιλέξιμων βρόχων στην ελληνική επικράτεια. 2 στα 3 νοικοκυριά το Σεπτέμβριο του 19 θα μπορούν να πάρουν ταχύτητες νέας γενιάς. Πάνω από 30 ή πάνω από 50 εννοείς. Εδώ είναι πάνω από 30, πρακτικά 50. Πρακτικά 50 και άνω, εντάξει. Πάμε. Γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα τα πράγματα έρχονται με λίγη καθυστέρηση. Λέμε είμαστε 3-4 χρόνια πίσω από την Ευρώπη. Μας πήρε λίγο καιρό και φτάσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Αλλά όταν μιλάμε για υψηλές ταχύτητες, έχουμε ακόμα μία μεγάλη ψαλίδα. Ήμασταν στο 15% τα μέσα του 18, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 53%. Νομίζω κλείσαμε κοντά στο 18% το 18. Αυτό δείχνει και την ευκαιρία και όχι μόνο την υστέρηση. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν περαιτέρω για να αναπτυχθούν τα δίκτυα νέας γενιάς. Τα δύο πρώτα, ας πούμε, ότι δεν εξαρτώνται μόνο από τους παρόχους, δεν εξαρτώνται και από το δίκτυο των εγκαταστατών που υποστηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Προφανώς πρέπει να πάμε σε ένα fiber to the home δίκτυο. Τα εξήγησε πολύ καλά ο τηλέμαχος. Είναι παροχημένο δίκτυο ο Χαλκός, υπάρχει 60 χρόνια. Πρέπει να πάμε στην οπτική ίνα που είναι μια future proof λογική που λένε και στο χωριό μου, μας διασφαλίζει για το μέλλον. Προφανώς πρέπει να γίνουν ενέργειες οι οποίες θα διευκολύνουν τον τελικό χρήστη να τις υιοθετήσει. Επιδότηση νοικοκυριών, super fast broadband, ultra fast broadband και ούτω καθεξής. Υπάρχει επιδότηση όμως. Υπάρχει. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα. Να γίνουν κι άλλα και να γίνουν και καλύτερες και να γίνουν και περισσότερες και ούτω καθεξής. Και να γίνουν και ενέργειες γνώσης του κοινού. Γιατί αν βγούμε εκεί έξω και ρωτήσουμε, δεν είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος το γνωρίζει. Από εκεί και πέρα όμως, πάμε να δούμε και λίγο τι πρέπει να κάνουμε εμείς πέρα από δίκτυα υποδομών, σαν πάροχοι επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Γιατί δραστηριοποιούμαστε όλοι πια σε αυτό το τομέα. Πρέπει να δημιουργήσουμε και εμείς ζήτηση. Και για να δημιουργήσουμε ζήτηση, πρέπει να δώσουμε και εμείς υπηρεσίες οι οποίες απαντούν και στα πρέπει και στα χρειάζομαι και στα θέλω των χρηστών εκεί έξω.
Ξεκινώντας να τα ιεραρχώ, νομίζω ότι είναι σαφές και υπόθηκε και από τους άλλους συναδέλφους ότι η πιο σημαντική υπηρεσία είναι η κατανάλωση περιεχομένου. Ακούσαμε, και πρακτικά μιλάω για βίντεο, ακούσαμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα νούμερα από το Θανάση. Να δώσω και εγώ 3-4 ενδεικτικά. Καταρχήν το 2019 το 80% της παγκόσμιας κίνησης θα αφορά σε θέαση βίντεο. Αφορά ιδιώτες και όχι Internet of Things αυτό το νούμερο. Μόνο στο Facebook γίνονται κάθε μέρα 8 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές. Κάποιοι τις κάνουμε και εμείς εδώ. Κάθε χρόνο η κατανάλωση βίντεο από κινητές συσκευές διπλασιάζεται. Και ενδεικτικά το 19 η video on demand κίνηση θα ισοδυναμεί με 7 δισεκατομμύρια DVDs το μήνα. Δηλαδή σαν ο κάθε άνθρωπος στον κόσμο να βλέπει ένα DVD το μήνα μέσω on demand υπηρεσιών. Πάμε να δούμε όμως τι σημαίνει αυτό για τους υφιστάμενους παρόχους που δραστηριοποιούνται σε μοντέλα συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω δορυφορικής πρόσβασης. Τι σημαίνει? Σημαίνει αποκλεισμός των on-demand υπηρεσιών, των over-the-top υπηρεσιών? Σημαίνει αντικατάσταση? Η δική μας θέση εδώ, και νομίζω ότι αυτή είναι η θέση και των υπόλοιπων παιχτών στην αγορά, είναι ότι πρέπει να πάρουμε και να συνδυάσουμε αυτούς τους δύο κόσμους. Η δορυφορική πρόσβαση έχει πολλά θετικά στοιχεία, είναι αξιόπιστη, έχει καθολική κάλυψη και επίσης είναι ταιριαστή για γεγονότα που συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο και γίνονται broadcast. Εκπέμπονται παντού και ταυτόχρονα σε πολλούς χρήστες. Από την άλλη, μέσω της IP σύνδεσης, που είναι δυνατή να βελτιστοποιηθεί μέσα από τα NGA δίκτυα, μπορούμε να έχουμε εξατομικευμένη πρόσβαση σε περιεχόμενο, διαδραστική και μάλιστα στο δικό μας χρόνο, τον προσωπικό μας χρόνο, αυτόν που επιλέγουμε εμείς. Άρα, θεωρούμε και ειδικά για τον κόσμο της τηλεόρασης και της παραδοσιακής συνδρομητικής, της linear που σωστά είπε και ο Θανάσης, ότι το μέλλον είναι υβριδικό και ότι ο αποκωδικοποιητής, για να έχει μια πλήρη εμπειρία θέασης ο σύγχρονος καταναλωτής μας, θα πρέπει να μην συνδέεται μόνο στο δορυφορικό, αλλά να συνδέεται και στο επίγειο παρεπιπτόντος, αλλά πολύ σημαντικό, πρέπει να συνδέεται στο ίντερνετ για να μπορεί να λάβει διαδραστικές υπηρεσίες. Και εδώ θεωρούμε ότι ο ρόλος του εγκαταστάτη είναι πάρα πολύ σημαντικός. Κατά τη δική μου γνώμη, εγκατάσταση δορυφορική εγκατάσταση, η οποία δεν συνοδεύεται από μία over-the-top διασύνδεση ταυτόχρονα, είναι μία μισή εγκατάσταση. Λίγα πραγματάκια για το smart home. Να συμπληρώσω λίγο αυτά που μας έλεγε και ο Θανάσης από την πλευρά του πελάτη. Καταρχήν, αναλύσαμε πολύ καλά τι σημαίνει το smart home. Στο τέλος της ημέρας, ο πελάτης τι θέλει? Θέλει να μπορέσει να έχει μια διαλειτουργικότητα συσκευών, εφαρμογών, υπηρεσιών, έτσι ώστε να παίρνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι η ψυχαγωγία, είναι η επικοινωνία, είναι η υγεία, είναι η ασφάλεια, είναι και η άνεση. Εδώ να σας πω δύο ενδεικτικά νούμερα, βασίζονται σε μία έκθεση της JFK, νομίζω είναι προπέρσινη. Στην Ευρώπη, το Smart Home, το 2021, θα φέρει έσοδα 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα έχει μία διείσδυση του 20%. Θέλω και ελπίζω ότι και στην Ελλάδα θα έχουμε μία αντίστοιχη ανάπτυξη και ας έχουμε και την υστέρηση των λίγων ετών. Και πιστεύουμε ότι πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διείσδυση του smart home καλούνται να διαδραματίσουν τόσο οι πάροχοι όσο και οι εγκαταστάτες. Και θα εξηγηθώ. Καταρχήν πάμε να δούμε τι ψάχνουν οι πελάτες. Αυτό που σκοράρει πάρα πολύ υψηλά στις προτιμήσεις τους και στις ανάγκες τους, καταρχήν, είναι η ασφάλεια και ο έλεγχος. Είναι πιο ψηλά απ' όλα. Ακολουθεί η εξοικονόμηση ενέργειας. Είτε μιλάμε για φωτισμό, είτε μιλάμε για ενεργειακούς μετρητές, είτε μιλάμε για άλλους αυτοματισμούς χρήσης των συσκευών. Και από εκεί και πέρα, πάρα πολύ σημαντικός και αναδυόμενος,
ο χώρος της υγείας, ειδικά για ευπαθή κοινά. Αυτό επιβεβαιώνεται παρεπιπτόντως και από μία μικρή έρευνα που είχαμε κάνει πριν λίγο καιρό και στους συνδρομητές μας. Τους ρωτήσαμε αν θα τους ενδιέφερε να είχαν μία υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης. Είναι εντυπωσιακό, παρόλο την Ελλάδα της κρίσης και παρόλο το γνωστικό κενό που υπάρχει, ότι 2 στους 3 απάντησαν θετικά. Η ανάγκη υπάρχει εκεί. Πάμε όμως να δούμε τι είναι αυτό που τους εμποδίζει να προχωρήσουν στην απόφαση αγοράς, για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Ένα στους 3 λέει είναι πάρα πολύ ακριβό. Ειδικά το αρχικό κόστος, γιατί πρέπει να αγοράσει εξοπλισμό. 1 στους 4 φοβάται για την ιδιωτικότητά του. 1 στους 4 δεν το έχει ακούσει καν. Και επίσης, 1 στους 5 λέει ότι δεν είμαι σίγουρος ότι θα επικοινωνούν και όλα αυτά πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κοινά εκεί έξω, τα οποία θα οδηγήσουν την επανάσταση του smart home. Και πρώτη είναι οι λίγο πιο νέοι από εμένα, οι millennials, που είναι μέχρι 35 ετών και μετά ακολουθεί το δικό μας ηλικιακό κοινό, το δικό μου. Για να δούμε όμως πού βρισκόμαστε σήμερα. Εδώ οι συνάδελφοι μας ανέπτυξαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και εμένα τουλάχιστον μου γίνεται κατανοητό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν όριμες συνθήκες για τη διείσδυση του smart home. Γιατί πλέον απαιτείται απλά μία ασύρματη διασύνδεση. Θυμίζω ότι 10-15 χρόνια πριν ακούγαμε για X10 πρωτόκολλα και δομημένες καλωδιώσεις, οριζόντιες και σκαπτικά και τρυπήματα και ούτω καθεξής. Τώρα έχουμε και ασύρματη διασύνδεση και ευρυζωνική πρόσβαση για να τα υποστηρίξουμε όλα αυτά, είτε εντός είτε εκτός σπιτιού. Επίσης έχουμε μία ευρεία λίστα επιλογών και σε επίπεδο εμπορικών λύσεων και σε επίπεδο τεχνολογικών λύσεων. Επίσης, είναι δυνατή διαχείριση μέσω smartphones. Νομίζω η διείσδυση είναι 80%, αν κάποιος άλλος θυμάται κάποιο άλλο νούμερο. Περίπου εκεί είναι, ναι. Άρα είναι πολύ εύκολο γιατί έχουμε ήδη στο χέρι μας τον εξοπλισμό που απαιτείται για να τα χειριστούμε. Επίσης, έχουν γίνει πολλά βήματα για να υπάρχουν περισσότερα ανοιχτά πρωτόκολλα, έτσι ώστε η διασύνδεση των συσκευών να είναι απρόσκοπτη. Άρα και η επεκτασιμότητα και η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών λύσεων. Επίσης, είναι εξαιρετικό το πόσο έχει βοηθήσει, τουλάχιστον αυτό μας δείχνουν τα trends του εξωτερικού, αλλά και αυτοί που λέμε οι early adopters, αυτοί που τα έχουν βάλει νωρίτερα και μοιράζονται τη γνώση μαζί μας, ότι η υποστήριξη φωνής, αυτά που λέμε τα voice assistants, πόσο έχουν βοηθήσει και αυτά στην υιοθέτηση smart home λύσεων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα εμπόδια. Δεν έχουμε λύσει τελείως όλα τα θέματα της συμβατότητας, αλλά εγώ δεν θέλω να σταθώ στα τεχνολογικά. Θέλω να σταθώ στα θέματα της αγοράς. Έχουμε υψηλό κόστος απόκτησης, έχουμε πολύ χαμηλό επίπεδο εξοικείωσης του ελληνικού κοινού, έχουμε έλλειψη εμπιστοσύνης. Ποιος είναι αυτός η Google, ποιο είναι αυτό το D-Link που θα βάλω και πού θα πηγαίνουν τα δεδομένα μου. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται και είναι καχύποπτος. Και επίσης, λείπουν οι τεχνικές γνώσεις. Εμείς παρόλα αυτά θεωρούμε ότι εδώ οι πάροχοι επικοινωνίας μπορούν να διαδραματίσουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί μπορούν να δουν το προϊόν ως μια υπηρεσία, product as a service, και να δώσουν στοχευμένες, αλλά ταυτόχρονα μαζικές λύσεις, οι οποίες θα συνεπιδοτούν κιόλας το αρχικό κόστος. Άρα, κάνοντας την υιοθέτηση της λύσης πιο εύκολη για τον πελάτη. Ταυτόχρονα, είναι σε θέση να τους εκπαιδεύσουν και αυτό που λέμε να τους εξοικειώσουν μέσω της επικοινωνίας, είτε της above the line τηλεοπτικής, είτε μέσω των σημείων επαφής, όπως είναι τα καταστήματα, οι εγκαταστάτες. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης, γιατί παρόλες τις γκρίνιες που υπάρχουν και τις διαβάζουμε, δεν έπεσε το ίντερνετ, δεν μου δουλεύει, θα κόψω τη Fortnite, θα κόψω τη Wind, θα φύγω από τον ΟΤΕ, με ταλαιπωρήσανε. Στην πραγματικότητα, οι συνδρομητές μας έχουν μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης μαζί μας. Επιπλέον, έχουμε και εδώ να παίξουμε ένα ρόλο, γιατί μπορούμε να πάμε να αυξήσουμε τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που μπορούμε να δώσουμε σε μια smart home υλοποίηση. Πολύ ενδεικτικά. Θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα cloud storage για την καταγραφή των δεδομένων.
θα μπορούσαμε να δώσουμε notification μηχανισμούς, είτε κινητής, είτε σταθερής, είτε μέσω ίντερνετ. Ή θα μπορούσαμε να δώσουμε υπηρεσίες συνοδευτικής ασφάλειας μέσω μιας συνεργασίας με μια εταιρεία security για μια λύση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ασφάλειας. Και τέλος, γιατί έχουμε τους μηχανισμούς, έτσι ώστε να μπορούμε να επιδιώκουμε την ικανοποίηση εν τέλει του πελάτη μέσα από σωστές διαδικασίες παροχής, σχεδιασμού μάλλον παροχής και υποστήριξης των λύσεων που θα χρειαστεί ο πελάτης. Παρεμπιπτόντως, αυτό επαληθεύεται από τις διεθνείς τάσεις. Η απάντηση είναι ναι. Σε μια έρευνα που έγινε το 2019, είναι πολύ πρόσφατη, και αφορά τα νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώ ότι θα έρθει και αυτή η τάση εδώ, οι εταιρείες που εμπιστεύονται πιο πολύ οι καταναλωτές για την διαχείριση των δεδομένων τους είναι οι πάροχοι υπηρεσιών ίντερνετ, κινητής και οι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Μας εμπιστεύονται περισσότερο από κάθε άλλον στην αγορά. Και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ αγχωμένοι. Ένα 80% φοβάται ότι κάποιος θα κάνει κάτι με τα δεδομένα του. Είναι πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Προφανώς, όλα αυτά που λέω δεν μπορεί να τα κάνει μόνος του ένας πάροχος. Μπορεί να το κάνει μόνο μέσω ενός συνεργαζόμενου, εξειδικευμένου τεχνικού δικτύου. Εδώ όμως τι απαιτείται? Σίγουρα απαιτείται τεχνογνωσία και θεωρώ ότι υπάρχει περίσσια και σίγουρα περισσότερη από τη δική μου. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να κάνουμε σαν μια αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης, έτσι ώστε να διανθίσουμε τις λύσεις smart home στην αγορά, είναι από το να δίνουμε προϊόντα, να προδιαγράφουμε λύσεις. Αυτό απαιτεί διερεύνηση, επιτόπια των διασυνδεδεμένων συσκευών, των αναγκών του πελάτη. Άρα θέλει συνεργάτες εκεί. Αυτό που να πηγαίνουν στο σπίτι και να δίνουν τη λύση. Εννοείται. Και να κάνουν αυτό που λέγανε πριν και τα παιδιά και όλοι, ότι ξέρεις, μετράμε, κάνουμε και μετά πάμε εκεί τη λύση. Ξεκάθαρα, ο ρόλος του εγκαταστάτη, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Είτε μιλήσουμε για εγκατάσταση δορυφορική, η οποία πρέπει να γίνει υβριδική, είτε μιλάμε για λύσεις στις νέες τεχνολογίες, όπου η τηλεφωνία πια είναι πάνω από το ίντερνετ και δεν παίζουν οι κλασικές τηλεφωνίες. Ή η ασφάλεια ή τα συστήματα συναγερμού. Πρέπει να τα δεις αυτά. Εννοείται. Εννοείται. Και άρα εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του εγκαταστάτη. Ο ρόλος του εγκαταστάτη καταρχήν είναι η διεπαφή της εταιρείας, τουλάχιστον όταν μιλάμε για το δίκτυο εγκαταστατών της εκάστοτε εταιρείας, με τον πελάτη. Επίσης, και πολύ σημαντικό, δεν είναι ο πολιτής, δεν είναι ο marketing guy που ήρθε να μου πει δύο πολυσιακές ατάκες για να πάρω το προϊόν. Είναι η αυθεντία στα μάτια του συνδρομητή, ο εγκαταστάτης. Είναι αυτός που έχει την τεχνική γνώση. Okay. Άρα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος. Okay. Παρεμπιπτόντως, εδώ η ευκαιρία αποτυπώνεται και στις διεθνείς τάσεις και να κλείσω με αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον στην Αμερική που υπάρχει αυξημένη τεχνογνωσία. Ένα 75% κάνει εγκατάσταση smart home μόνος του ή με τη βοήθεια κάποιων φίλων του. Παρ' όλα αυτά, το 50% που εγκατέστησαν μόνοι τους ένα smart home, όσο προηγμένο και αν ήταν, αντιμετώπισαν πρόβλημα. Αυτό είναι πρόσφατο νούμερο, έτσι είναι πρώτο τρίμηνο του 2018, δεν μιλάμε χρόνια πίσω. Και το 40% από αυτούς θα προτιμούσαν την επόμενη φορά να έχουν τη βοήθεια ενός επαγγελματία, δηλαδή ημών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία.